κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα βρείτε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μελικό άνθρωπο, την Εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξτε και τα αρχισίγμα να στο πάρουνε. Τον Άριο Πάγο τον ζαρίζουνε, του έχουν βγάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέλη να δω γάμου, μιλάω ότι είναι ο τόπος σου. Διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό. Σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις μυστικές υπηρεσίες. Σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξέρουν τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη. Θέλω το μέλλον μου δικό μου. Θέλω το δίκιο και τη δικαιοσύνη με έτσι όπως ακριβώς θα πεινάρε. Και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε. Σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άνθρωπο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα πέσει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε τα κρύα μας. Αγαπητοί ακροατές, Διομήδης, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης. Συνελληνίδες, συνέλληνες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Λόγος Ελλήνων» του Διομήδης Ράδιο. Η εκπομπή που δίνει βήμα σε όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψήφιους βουλευτές του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης για να μας προβάλλουν τις θέσεις του φορέα, καθώς και να θίξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, αλλά να δώσουν και την λύση σε αυτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Αυγέρης Ανδρέας, στο κοντρόλ ο Παξινός Τέλιος. Ο απόψινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Ιωάννης Πουλατσόγλου, υποψήφιος βουλευτής νομού Κοζάνης με την Ελλήνων Συνέλευσης, και το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε είναι: γνωρίζεις Έλληνα πολίτη ποια είναι η σχέση του Δημότη με τον Δήμο του σήμερα? Ο κύριος Πουλατσόγλου είναι μαζί μας σε ζωντανή τηλεφωνική σύνδεση. Κύριε Πουλατσόγλου, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στο Διομήδης Ράδιο. Καλησπέρα κύριε Αυγέρη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Τιμή μου που είμαι για ακόμα μια φορά στις δικές συχνότητες που μεταλαμπαδεύετε την αλήθεια του δικαίου με κάθε λεπτομέρεια και με απόδειξη όσο αφορά με νόμους, με ΦΕΚ, ώστε να μπορεί ο πολίτης να γίνει ενεργός, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι. Και δική μας τιμή, κύριε Πουλατσόγλου, και πραγματικά όπως το θέσατε, έτσι ακριβώς είναι, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, ο καθένας από τη θέση του. Για την απόψινή συνέντευξη, λοιπόν, διαλέξατε ένα θέμα πολύ σοβαρό και ενδιαφέρον, και το ερώτημα που τέθηκε προηγουμένως είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί κάθε Έλληνα πολίτη. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα, λοιπόν, ως δημότης κάποιου δήμου, γνωρίζει ποια είναι και ποια θα πρέπει να είναι η σχέση με τον δήμο του? Έχετε το λόγο να μας αναλύσετε το θέμα και να απαντήσουμε και σε ενδεχόμενα ερωτήματα όπως αυτά προκύψουν κατά την ανάλυση. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Πουλατσόγλου. Η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας, με τις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί και εμείς δημότες σε κάποιο δήμο είμαστε, αφού γκραζόμαστε τον κάθε πολίτη δίπλα μας, όσο αφορά, γιατί η διαδικασία της Ελλήνων Συνέλευσης είναι να ενημερώνει όλους τους Έλληνες πολίτες απανταχού της γέας, θα πω, γιατί
Η ενημέρωση πλέον με τις διαδικτυακές πλατφόρμες γίνεται σε όλο τον κόσμο. Άρα δεν μιλάμε για έναν Έλληνα πολίτη μόνο, αλλά μιλάμε για έναν Έλληνα άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται, σε όποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος ζει και βιώνει στην υγεία Δήμητρα Άρτεμι. Το θέμα είναι ότι αυτά που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο πολίτης στις μέρες μας δεν έχει γνώση όσον αφορά το πώς πρέπει να κινείται και πώς πρέπει να άγεται μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο που ζει και υπάρχει. Και το βλέπουμε ότι το μόνο που γνωρίζει από έναν Δήμο ή μια δημοτική ενότητα είναι μόνο υποχρεώσεις. Το πολύ πολύ, δηλαδή όταν λέω υποχρεώσεις, είναι στο τι πρέπει να πληρώνει ώστε να συντηρείται ο Δήμος του. Βασικά όχι για το Δήμο του, όσο αφορά για το ειδικό του μέλος, που θέλω να πει, τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ο Δημότης, το Δήμο το γνωρίζει τελείως επιδερμικά, με την έννοια πια ότι το γνωρίζει ώστε να πάει να πληρώσει ένα νερό, ένα ρεύμα, κάποια κοινόχρηστα, κάποια σκουπίδια, κάποια τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή κάποια τέλη που είναι εισφορές για αυτόν, για να συνδράμει στην επιβίωση του Δήμου. Αλλά όχι μόνο αυτό. Το Δήμο το γνωρίζει και σαν τι, σαν να πάει σε ένα ΚΕΠ, να πάει να κάνει ένα γνήσιο υπογραφής και γενικά να πάρει ένα επιστημονικό γεννήσιος, να πάει σε ένα ληξιαρχείο ώστε να δηλώσει μια γέννηση ή ένα θάνατο, μέχρι εκεί. Μάλιστα. Δεν γνωρίζει ο πολίτης ότι ποιες υπηρεσίες κατέχουν έναν Δήμο, δεν γνωρίζει ο πολίτης γιατί γεννήθηκαν αυτές οι υπηρεσίες και γενικά ο πολίτης είναι μετέωρος, δεν έχει άποψη, η μόνη άποψη που έχει σχηματίσει στο μυαλό του γενικά και η έκφραση του λόγου του είναι η απόψη από δημοσιογράφων ή κάποιων αιρετών που τον λένε αυτά που μόνο πρέπει να ξέρει όσο αφορά στο να είναι ήλωτας και να μπορεί να δίνει μόνο τους φόρους στο Δήμο και μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν ο κάθε δημότης σε κάθε Δήμο, ο οποίος είναι και πολίτης στην ουσία, γιατί όλοι οι πολίτες, όπως είπατε, είμαστε δημότες σε κάποιο Δήμο, έχουμε μπει σε μια διαδικασία αδράνειας, δεν γνωρίζουμε ποια είναι και τα δικαιώματα, αν το θέτω σωστά, που έχουμε ως δημότες κάποιου Δήμου, γνωρίζουμε επιδερμικά μόνο κάποιες υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω σε εσάς, κύριε Πουλατσόγλου, υπάρχει κάποιο πλαίσιο συγκεκριμένο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο κάθε δημότης, έτσι ώστε να συμμετέχει στα κοινά του Δήμου του με τον τρόπο που θα πρέπει να συμμετέχει και όχι να συμβαίνει αυτό που βλέπουμε σήμερα και όπως το αποτυπώσατε? Η αλήθεια είναι ότι ο δημότης αδρανεί, γιατί δεν είναι γιατί το θέλει. Είναι γιατί νομίζει ότι είναι μέχρι εκεί και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό και αδιαφορεί, γιατί έχει άγνοια. Όταν όμως την άγνοια τη σκοτώνει μόνο ένα πράγμα, η γνώση. Όταν ο πολίτης δεν έχει τη γνώση, δεν έχει την παιδεία αυτή που θα έπρεπε να έχει από το σχολείο του ακόμα, το πώς λειτουργούν όλοι οι θεσμοί του, με ποια πρωτόκολλη διαδικασία δουλεύει ο Δήμος του, ποιες υπηρεσίες είναι για αυτόν και για ποιο λόγο υπάρχουν εκεί, πώς δουλεύει η πρωτόκολλη διαδικασία της αστυνομίας, της δικαιοσύνης. Γιατί χωρίς δικαιοσύνη δεν ζούμε. Χωρίς προστασία και ασφάλεια δεν ζούμε. Χωρίς να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες ώστε να μπορούν να αλληλήσουν το Δήμο, γιατί ο Δήμος δεν είναι ο ίδιος όπως ήταν το 1950. Έχει ανεληφθεί. Οι υπηρεσίες βλέπουμε έχει ανεληφθεί, η ποιότητα ζωής έχει ανεληφθεί και βλέπουμε τώρα πάμε σε μια σταδιακή υποβάθμιση της ζωής του πολίτη. Βλέπουμε να τον κόβουν συντάξεις, να τον κόβουν μισθούς, να τον βάζουν υπέρογκους φόρους και ο κόσμος αδυνατεί να τα πληρώσει όλα αυτά. Μετά κλείνουν οι επιχειρήσεις, άρα γεννάται ανεργία. Που ανεργία δεν είναι μόνο ένας άνεργος πολίτης που δεν έχει απλά δουλειά. Είναι ότι η πολιτεία τον βλέπει πρώτον ως περιττό. Δεύτερον, ότι άνεργο σημαίνει ότι δεν παράγει έργο, άρα τον βγάζει και εκτός δημιουργίας. Άρα αυτός ο άνθρωπος στερείται δημιουργίας, που σημαίνει ότι είναι έξω από τη δημιουργία. Άρα αυτός ο δημιούργημα αισθάνεται ότι είναι περιττός. Και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι άνεργοι δεν έχουν εναντιωθεί σε κάτι. Τους βλέπετε μόνο αφού γκράζονται το τι γίνονται και δεν παίρνουν θέση. Γιατί δεν έχουν τη γνώση. Και αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας είναι η πολιτική κίνηση, αυτή τεράστια κίνηση θα πω,
που εμφανίστηκε πριν 7 χρόνια με τον Αρτέμι Σόρα, που εμφάνισε όλη την αλήθεια του δικαίου με όλη αυτή την τεράστια αποδεικτική διεργασία του ορθού και του υπαρκτού, όχι μόνο για τον πλούτο, αλλά να ενθυμίσει σε όλους τους Έλληνες πολίτες, σε όλους τους Έλληνες ανθρώπους απανταχού της γείας, ποιοι είναι ως άνθρωποι, για ποιο λόγο ήρθαν εδώ, σε αυτή τη γη, τι πρέπει να κάνουμε και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος που πρέπει να εκτελέσουμε. Αυτό ο πολίτης δεν το γνωρίζει. Ο πολίτης νομίζει ότι είναι εδώ για να πληρώνει φόρους, για να γεννήσει δούλους και να υπάρχει μια έναη συνέχεια όσον αφορά στο τι εμείς να χρηματοδοτούμε ένα καθεστώς και όχι μόνο να το χρηματοδοτούμε, αλλά και να γεννάμε αυτούς που θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν αυτό το καθεστώς. Όχι κύριοι, η ζωή δεν είναι αυτή, η δημιουργία δεν είναι αυτή. Η δημιουργία είναι ακριβώς όπως αναφέρεται στα Ιερά Ελλάνια κείμενα που έγραψε ο πρόεδρός μας και αποτύπωσε ως βιώματα μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, μέσα σε αυτό το τεράστιο εγκλεισμό του. Αυτή είναι η δημιουργία μας. Είμαστε δημιουργήματα που ήρθαμε εδώ για να δημιουργήσουμε στην ίδια μας τη δημιουργία και κανένας δεν μπορεί να κάνει εκπτώσει στην αλήθεια και στο δίκαιο. Και η Ελλήνων Συνέλευσης είναι αυτή που γεννήθηκε μέσα από όλη αυτή την απόλυτη ξεκάθαρη διαδικασία της αλήθειας και του δικαίου, ώστε να εγκαθιδρύσει όλα αυτά τα Ελλάνια αξιακά πρωτόκολλα που ο άνθρωπος στις μέρες μας έχει ξεχάσει. Γι' αυτό βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε αυτή την κατάπτωση, που αν θέλετε αυτή η κατάπτωση δεν εξυπηρετεί και κανέναν, γιατί ακόμα και οι αιρετοί που παραδόθηκαν στην ύλη δεν μπορούν και αυτοί οι ίδιοι να εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους. Για ποιο λόγο? Για το λόγο τον εξής. Μπορεί κάποιος να είδε το ιδίον όφελος όσον αφορά ότι πάραξε ένα άδικο, αλλά και αυτό το άδικο που πάραξε για όλους εμάς, αυτός μπορεί να ίσπραξε ένα μεγάλο ποσό. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν είναι μόνο η ύλη, είναι και το περιβάλλον που ζούμε και διαβιώνουμε και είναι αρρωστημένο. Που σημαίνει, αδερφέ, μαζί ζούμε, μαζί βιώνουμε, εγώ έχω ανάγκη εσένα και εσύ εμένα. Από τη στιγμή που εσύ προσβάλλεις εμένα, αρρωσταίνεις το περιβάλλον που συμβαίνει και ζούμε και διαβιώνουμε γύρω μας. Που σημαίνει και εσύ τρως τα τροποποιημένα γενετικά τρόφιμα, και εσύ πίνεις το μολυσμένο νερό, και εσύ ανασύνεις αυτό το μολυσμένο αέρα που μας τσεκάζουνε, άρα θα νοσήσεις και εσύ. Άρα σημαίνει ότι δεν σε εξυπηρετεί η ύλη που εισέπραξες. Τόσο άνοη είναι όλοι αυτοί οι καθεστωτικοί μηχανισμοί. Γι' αυτό εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης που μεταλαμπαδεύουμε την αλήθεια και το δίκαιο, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε σε αυτούς ότι η Ελλήνων Συνέλευσης είναι η αρχή. Αυτή η κατάπτωση που γεννήσατε εσύ δεν έχει τέλος. Δεν έχει. Το μόνο που έχει και βάζει τέλος και φραγμούς είναι μόνο η αλήθεια του δικαίου που προσφέρει απλόχερα η Ελλήνων Συνέλευσης. Και αυτή φέρεται γιατί για πρώτη φορά αποδεικνύεται στις μέρες μας όλος αυτός ο τεράστιος πλούτος, όχι μόνο ο οικονομικός, αλλά όλη και αυτή η γνωσιακή περιοχή της δημιουργίας που ο άνθρωπος μπορεί πλέον να δημιουργήσει, να έρθει σε έναν οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης και να διοικήσει. Γιατί ο οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης δεν είναι αυτός ο οργανισμός που γεννήθηκε για να ξεχρεώσει τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα βήμα, το κάνει μεν και αυτό, αλλά είναι ένα βήμα για να ενωθούμε. Για να ενωθούμε και να διοικήσουμε. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευσης απαρτίζεται από ψυχές, από πολίτες που ήρθαν αυτόν τον τεράστιο μηχανισμό που λέγεται ΕΣΥ και ήρθε από πολύ μακριά για να ενώσει όλους τους ανθρώπους σε όλη τη γέα. Να μπορούν να διοικήσουν. Γι' αυτό βλέπετε σε έναν τοπικό οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης να υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, δημοτικά συμβούλια, επιτροπές που αποφασίζουν επιβατές επιστητού. Αυτή είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Γεννήθηκε για να διοικήσει. Δεν γεννήθηκε για να ξεχρεώσει και την επόμενη μέρα να είμαστε πάλι πτωχευμένοι, να είμαστε πάλι αδρανείς και να διαφορούμε για τα κοινά, που τα κοινά είναι η ίδια μας η ζωή. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί ο πολίτης και να πάρει θέση άμεσα. Δηλαδή να θυμηθεί ποιος ήταν. Γιατί για να είσαι ελεύθερος πρέπει να πολεμάς γι' αυτό. Αλλιώς, γιατί να είσαι ελεύθερος? Ποιος θα σε αφήσει να είσαι ελεύθερος? Σωστά. Αυτοί οι καθεστωτικοί μηχανισμοί που εκφράζουν μόνο, και αυτή είναι η δουλειά του, αν θέλεις, τι να σου, να σου λογίζουν εσένα συνέχεια ένα χρέος που δεν πηγάζει από σένα, δεν απορρέει από σένα, αλλά εσύ πρέπει να το πληρώσεις. Και αυτοί να συνεχίζουν να σου λένε να τους ψηφίζεις για να διαχειρίζονται το χρέος που αυτοί δημιούργησαν για σένα. Και δεν το έχουν αποδείξει. Και από την άλλη, στον αντίποδα, βλέπουμε την Ελλήνων Συνέλευση με όλη αυτή την τεράστια διαδικασία
να αποδεικνύει ένα τεράστιο πλούτο και να μιλήσουμε και όχι μόνο για τα 600 δις, αλλά ούτε για την Τράπεζα Ανατολής και να μιλήσουμε για τα παγκόσμια καταπιστεύματα που όχι μόνο είναι μέσα 193 χώρες, που τώρα γίνανε 202, αλλά για ένα τεράστιο πλούτο που μιλάει με λογαριασμούς, με αριθμούς λογαριασμών, με τρισεκατομμύρια μέσα που τα διαχειρίζονται ξένα ΦΑΤ και το κύριζονται με 4%. Λες και εμείς δεν ξέραμε να τα διαπραγματευτούμε αυτά τα λεφτά. Και το κίζονται. Και τα μιλάμε για τόκο, μιλάμε για το κετό που γεννάει χρήμα και το χρήμα αυτό γεννάται γιατί γίνονται κάποιες επενδύσεις πάνω στα δικά μας κεφάλαια που διαχειρίζονται κάποιοι. Αλλά αυτό εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Πρέπει να μπουν μέσα ανεξάρτητες αρχές χωρίς δεσμευτικά όργανα, αλλά να μας βάλουν σε δεσμευτικές συμβάσεις που να υποχρεώσουν και να καθυλώσουν τον Έλληνα να είναι ένας επέτης, ένας υπήκος, ένας δούλος. Όχι, Έλληνα, δεν είσαι αυτό. Εσύ είσαι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι που θέλουν αυτοί να είναι όπως να είσαι εσύ, αλλά επειδή δεν μπορούν να κάνουν να γίνουν αυτοί εσύ, πρέπει να ρίξουν εσένα. Και αυτό συμβαίνει στις μέρες μας. Και γι' αυτό εξάλλου μας ζητάνε την εντολή μας κάθε φορά, κύριε Πουλατσόγλου, γιατί χωρίς την εντολή μας δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Όλοι αυτοί είναι απλοί διαχειριστές. Ο κυρίαρχος όμως είναι ο Έλληνας πολίτης και αυτός είναι που θα πρέπει να πάρει θέση και να πάψει να είναι δούλος και υπήκουος, όπως είπατε κι εσείς, έτσι όπως μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα όμως να τονίσω κάποια πράγματα, να γυρίσω λίγο πίσω την κουβέντα. Αναφερθήκατε στα παγκόσμια ταμεία και θέλω να δηλώσω και να τα ακούσουν όλοι οι ακροατές μας αυτό, ότι προσωπικά εγώ ο ίδιος έχω κάνει κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό ελληνικής τράπεζας, όσο μπορούμε να την πούμε ελληνική. Από αυτούς τους λογαριασμούς που μας αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα της Ελλήνου Συνέλευσης, ο Αρτέμης Οσόρας, και ο λογαριασμός αυτός μέσω εμβάσματος που πραγματοποίησα είναι όντως υπαρκτός και τον πιστοποιεί και η ίδια η τράπεζα. Αυτό για το αποδεικτικό. Τα στοιχεία είναι τεράστια που καταθέτει η Ελλήνου Συνέλευσης, όπως και αυτή η διαδικασία που εκτελέσατε εσείς. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης, να δει και να εκτελέσει μια συγκεκριμένη διαδικασία της αλήθειας και του δικαίου. Γιατί ο μόνος που έχει δίκαια είναι η κεφαλή, είναι η αρχή, είναι ο δημότης. Γιατί ο δημότης παράγει, ο δημότης καταναλώνει. Δηλαδή την ανάπτυξη, μην την περιμένεις στην Ελληνά μου να σου έρθει από πουθενά απ' έξω. Η ανάπτυξη είμαστε εγώ και εσύ. Και αν θες ανάπτυξη, κοίτα γύρω σου. Κοίτα μέσα στο σπίτι σου και θα καταλάβεις ποια είναι η ανάπτυξη. Όταν είσαι μέσα στο σπίτι σου και βλέπεις ότι το ψυγείο σου είναι κορεάτικο, είναι παράδειγμα Siemens, είναι το κινητό σου είναι Samsung, το αυτοκίνητό σου είναι Golf, το laptop σου είναι Mitsubishi, τα έπιπλά σου είναι IKEA, και αναρωτιέσαι μετά γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δηλαδή τι είναι από αυτά τα πράγματα που εσύ δεν μπορείς να παράξεις, δεν μπορείς να δημιουργήσεις, αλλά πρέπει να τα εισάγεις. Ακόμα και τα προϊόντα που καταναλώνουμε είναι από το εξωτερικό. Από εκεί να καταλάβετε τι γίνεται. Αλλά όλοι μιλάνε για μια ανάπτυξη και θα φέρουν την ανάπτυξη. Ποια είναι η ανάπτυξη δηλαδή? Να υποβαθμίσουμε τη γεωργία μας, την κτηνοτροφία μας, να κάνουμε από βιομηχανοποίηση, να κλείνουμε τα εργοστάσια μας. Αυτό θα φέρει ανάπτυξη? Να απελευθερώσουμε την ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί πού ήταν σκλαβωμένοι? Επειδή ήταν του δημοσίου. Καταλάβατε, κύριε Αυγέντη, τι γίνεται? Πραγματικά. Και σε χθεσινή εκπομπή κιόλας αναφέραμε και στοιχεία της Ελστάτ με κάποιον άλλον υποψήφιο, όπου τώρα, τον τελευταίο μήνα, αυξήθηκε κι άλλο το ποσοστό της ανεργίας. Οπότε ας μας πούν αυτοί που μας μιλάνε για ανάπτυξη, πώς γίνεται ενώ υπάρχει ανάπτυξη να υπάρχει ταυτόχρονα και αύξηση της ανεργίας. Ας μας απαντήσουν σε αυτό. Να προσέξετε όμως και κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι η ανεργία αυξήθηκε, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τα πραγματικά ποσοστά ανεργίας θα εκδηλωθούν μετά τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα όποιοι ακόμα υπολειτουργούν με την θερινή περίοδο, επειδή κάποιοι ήταν κλειστοί, αυτοί που δουλεύανε όσον αφορά τα τουριστικά, θα πω, τα ξενοδοχεία και αυτά, όλοι μετά τη σεζόν μπαίνουν σε μια διαδικασία να κάνουν ανακαινήσεις, να φτιάξουν ζημιές, τα πράγματα που σημαίνει τι, ότι κινείται η τοπική αγορά. Ο υδραυλικός, αυτοί με τα πλυντήρια, αυτοί με τις κουρτίνες, με τα τραπεζομάντιλα, με τις,
με τις αποχετεύσεις, με τα υδραυλικά, τα πάντα. Δηλαδή είναι άλλα 120 επαγγέλματα, δηλαδή υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες ανθρώπων, δηλαδή επαγγελματιών, κάποια facilities από, που υποστηρίζουν αυτές τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις για να λειτουργούν άψογα. Αυτές όταν είναι κλειστές, δεν θα χρειαστούν τίποτα. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα μείνουν στο περιθώριο και να δούμε πώς θα βγει ο χειμώνας. Εκεί θα φαντάξει η ανεργία, μετά τον Οκτώβριο. Άρα γυρνάμε σε αυτό που είπατε και πριν, κύριε Πουλατσόγλου. Ο λόγος που έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει είναι γιατί και εμείς οι ίδιοι αδρανήσαμε. Όχι ότι το κάναμε επίτηδες και χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνες στον κάθε Έλληνα πολίτη. Όλοι βιώνουμε το άδικο, όλοι βιώνουμε όλη αυτή την αδικία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης να αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, και για να μπορέσει να την αλλάξει θα πρέπει ο ίδιος να γίνει αυτό που λέμε πολίτης, να είναι ενεργός, να συμμετέχει στα κοινά, να νοιάζεται για τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο του, ως Δημότης του Δήμου του, και πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο πέρα από αυτό, τουλάχιστον για αρχή. Η αλήθεια είναι, κύριε Αυγέννη, ότι ο αστάθμητος παράγοντας πάντα για αυτό το καθεστώς που λιμένεται τη χώρα μας και όχι μόνο τη δικιά μας, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλα τα κράτη, γιατί μας έχουν πει ότι όλα τα κράτη χρωστάνε, αλλά τελικά δεν ξέρουμε ποιος μας δάνεισε, είτε κάποιος από τον Άρη. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση άλλη αυτή, αλλά ναι. Το θέμα είναι ότι έχει καταλάβει ο κόσμος ο πολίτης ότι ο αστάθμητος παράγοντας, όταν λέω ο κόσμος εννοώ τον ενεργό πολίτη, έτσι, έχει αντιληφθεί πλέον ότι ο αστάθμητος παράγοντας πάντα για αυτό το καθεστώς ήταν ο πολίτης, να καταλάβει και να πάρει τη γνώση. Γιατί όταν εμφανιστεί ο πολίτης, αυτός που έχει τη γνώση το τι συμβαίνει στη χώρα του και ποιοι ευθύνονται για αυτό, είναι αυτός που θα βάλει και τα όρια. Αλλά για να βάλει ο πολίτης τα όρια, πρέπει να εμφανιστεί. Αν δεν εμφανιστεί ο πολίτης, αυτοί δεν έχουν όρια. Γι' αυτό, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, που ο ήλιος δεν θα σβήσει ποτέ, θα βάζουν φόρους δυσβάσταχτους όσο αφορά για τη γενοκτονία σου, για το μέλλον σου, για τη ζωή σου, θα βιάζουν τη συνείδησή σου. Δεν υπάρχει σταματημό στην κατάπτωση. Δεν έχει δηλαδή πάθο η κατάπτωση. Ούτε και η ανέλυξη όμως έχει ταβάνι. Γι' αυτό, αν έχει τη γνωσιακή περιοχή και εμφανιστεί ο πολίτης που έχει τη γνώση επί παντός επιστήμως αφορά τα κοινά, θα είναι ο αστάθμητος παράγοντας αυτός που θα βάλει τα όρια. Θα τραβήξει τη γραμμή και από εκεί και πέρα θα αναλάβει δημόσια διοίκηση, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης ο ενεργός. Και ο πολίτης ακόμα δεν εμφανίστηκε. Γι' αυτό και τραβάμε όλα αυτά τα δεινά. Ο πολίτης πρέπει να εμφανιστεί άμεσα. Και για να πάρει μια πληροφορία, που αυτή η πληροφορία, αυτό που θα φέρει δηλαδή θα είναι πλήρες, το παρέχει μόνο η Έλληνος Συνέλευση με όλη αυτή την τεράστια πολιτική διεργασία του ορθού και του υπαρκτού. Και όταν αυτή την πληροφορία την πάρεις, είτε είναι για τον πλούτο σου, είτε είναι για το άδικο και τα φέκ που βγάλανε για να σε δυναστεύσουν, είτε είναι για τη γνωσιακή περιοχή για να καταλάβεις κι εσύ, ακόμα ως άνθρωπος, ως δημιούργημα, ποιος είσαι. Όταν αυτή την πάρεις, τότε δημιουργούνται δεδομένα και με αυτά πορεύεσαι. Δεν πας με απόψεις και ενδείξεις κάποιον, γιατί έχεις τις αποδείξεις που αποδεικνύουν το ορθό και το υπαρκτό. Άρα κανένας δεν πρόκειται να έρθει, να σε γελάσει, να σε χλεβάσει και πόσο μάλλον να σε κοροϊδέψει. Σωστά. Αυτό είναι και το μεγάλο κάλεσμα. Πολύ σωστά, κύριε Πουλατσόγλου, και εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας, μπαίνοντας δηλαδή ο πολίτης σε αυτή τη διαδικασία, δημιουργεί την ίδια τη δική του πολιτεία, την Ελλήνων πολιτεία όπως λέμε και στην Ελλήνων Συνέλευσης, και μέσα στην πολιτεία του γεννιούνται και άλλοι πολίτες, ενεργοί πολίτες, όπου χρησιμοποιώντας την αρετή της ισοπολιτείας, και ας το ψάξουν αυτό όσοι μας ακούνε, όσοι Έλληνες πολίτες μας ακούνε αυτή τη στιγμή, να μάθουν για την τεράστια ιδιότητα της ισοπολιτείας, που είναι αρετή που πρέπει να χρησιμοποιεί ο κάθε Έλληνας πολίτης, δημιουργεί έτσι την πολιτεία του και έτσι παράγουμε πολιτισμό. Αυτά είναι σημεία τα οποία θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε Έλληνας πολίτης και να καταλάβει ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι ο αστάθμητος παράγοντας, και αν δεν σηκωθεί αυτός, αν δεν ενεργοποιηθεί αυτός, τότε σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Απλά θα συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδικασία που συνεχίζουμε και τώρα.
Έτσι είναι, κύριε Αυγέρη, γιατί βλέπουμε ότι όλο αυτό το αρεστημένο περιβάλλον που δημιουργήθηκε στους τόπους που ζούμε και διαβιώνουμε και δημιουργεί μια κατάπτωση και στον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και στην ίδια τη φυσιολογία του, βλέπουμε ότι αυτή όλη παράγεται γιατί δεν υπάρχει ένα αξιακό. Δεν υπάρχει ένα αξιακό που να ορίζει το τι είναι το κάθε τι. Δεν υπάρχει ένας νόμος που να έχει μέσα του λογική, ελευθερία, αρετή, δικαιοσύνη, θα πω, ισότητα. Δηλαδή δεν έχει μια πρωτόκολλη διαδικασία από πού πηγάζει, από πού απορρέει, γιατί πρέπει να συμβεί ο νόμος. Γι' αυτό και επειδή όλοι οι νόμοι που βγαίνουν είναι αντιανθρώπινοι, θα πω, δεν είναι καν για τον ίδιο τον άνθρωπο, γι' αυτό και ο ίδιος ο πολίτης δεν τους σέβεται. Το μόνο που κάνει είναι να τους εκτελεί μόνο και μόνο από φόβο. Γιατί ξέρει και γνωρίζει ότι δεν υπάρχει δίκαιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί το βλέπει και το βιώνει. Γιατί όποιοι περάσαν από τη δικαιοσύνη το έχουν αντιληφθεί. Είναι έρμεον κάποιον δικηγόρο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη γιατί πολλοί πολίτες εκεί έξω την έχουν γευτεί. Ναι, αλλά από την άλλη, στον αντίποδα, βλέπεις, έρχονται οι πολιτικοί και λένε: εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Μπράβο, κάτι μας είπανε. Αφού εσείς την ορίζετε τη δικαιοσύνη, δεν την εμπιστευτείτε. Ο πολίτης όμως δεν είναι εκεί για να την σεβαστεί αυτή τη δικαιοσύνη, γιατί αυτή η δικαιοσύνη δεν είναι δικιά του. Και η δικαιοσύνη της δικαιοσύνης την ορίζει η ίδια δημιουργία. Άρα, όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, έχουμε το δίκιο και την αλήθεια και δεν έχουμε αποβληθεί με κανέναν και τίποτα. Εμείς με αυτά πορευόμαστε, με αυτά θα πάμε και δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εκτός την αλήθεια και το δίκαιο. Το δίκαιο είναι δίκαιο και έτσι θα παραμείνει. Αυτοί που κάνουν εκπτώσεις και στην αλήθεια και στο δίκαιο και παράγουν άδικο και όλες αυτές τις αποστατικές διαδικασίες που λιμένονται μέσα στους δήμους, μέσα στις πόλεις, μέσα στις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων, είναι αυτοί που είναι απέναντι από τον άνθρωπο. Και αυτοί είναι που θα δικαστούν στις μέρες της Ελλήνως Πολιτείας. Ανέλληνα, συνέλληνα, αδερφέ μου, θες να το ζήσεις. Δεν θα το βιώσεις αυτό όσον αφορά να τιμωρήσεις οποιονδήποτε έχει παράξει άδικο σε ό,τι δημόσιο που έχεις παράξει εσύ, πρέπει να έρθεις εχθές στην Ελλήνων Συνέλευση για να πάρεις τα δίκαια και τα δικά σου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Ελλήνων Συνέλευση πλέον είναι μονόδρομος και έχουμε δημιουργήσει αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα, αυτό το όχημα που θα μας υποδηγήσει στην απελευθέρωσή μας, που λέγεται Πολιτικός Φορέας του Ελληνικού Έθνους. Και το έθνος είναι Έλληνά μου, είμαστε εγώ και εσύ. Δεν είναι αυτοί, είμαστε οι μόνοι που μιλάμε για έθνος συνέλευση. Γι' αυτό και καλούμε όλο τον κόσμο να συστρατευτεί σε αυτή τη μεγάλη παλιγενεσία που γίνεται. Να μεταλαμπαδεύσει την αλήθεια και το δίκαιο. Να μεταλαμπαδεύσει τον πλούτο. Να μεταλαμπαδεύσουμε όλοι μαζί τη γνώση. Να έχουν όλοι οι πολίτες άμεση ανταπόκριση επί παντός επιστητού. Να γνωρίζουν τι γίνεται στον τόπο τους. Να μετέχουν κρίσεως και αρχής. Ήρθε κανένας πολιτικός να το πει αυτό. Αλλά όχι. Εμφανίστηκε ο Αρτέμις Όρας με όλη αυτή την αποδεικτική διαδικασία για να μας βγάλει μέσα από αυτό το Matrix που ζούσαμε μέχρι εχθές. Και τώρα καλείσαι να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Πρόσεξε τι είπα. Τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι δικιά σου. Δεν είναι κανένας άλλος. Και τη δικιά σου τη ζωή ο μόνος που μπορεί να τη διαχειριστείς εσύ. Εγώ για μένα θέση πήρα. Τη ζωή μου τη διαχειρίζομαι με βάση το αξιακό μου. Έλα και εσύ να γνωρίζεις το αξιακό για να διαχειριστείς τη δικιά σου ζωή, το δικό σου μέλλον, το δικό σου βίο. Αυτά είχα να πω για να κλείσω. Γιατί όλοι οι πολίτες, αυτό είναι που συμβαίνει, δεν μετέχουν κρίσεως και αρχής όσον αφορά τα κοινά. Αλλά όλοι κάτι έχουν να πούνε στα καφενεία και μεταφέρουν απόψεις δημοσιογράφων. Έχουμε κουραστεί στην Ελλήνων Συνέλευση να αποδεικνύουμε το αληθές στους εαυτούς μας. Ελλήνα πολίτη, για σένα είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι το τέλος, μέχρι εσύ να οριμάσεις, να καταλάβεις, να νοήσεις και να κατανοήσεις την αλήθεια, που η αλήθεια αυτή είναι και δικιά σου. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το μεγάλο κάλεσμα. Γιατί εμείς, σε αντίθεση με αυτούς, δεν έχουμε που αλλού να απευθυνθούμε. Γιατί για μας προσωπικά αντίπαλος δεν υπάρχει. Ούτε στο οικονομικό κομμάτι, ούτε στο γνωσιακό. Το μόνο που πρέπει είναι να καταλάβεις εσύ ποια είναι η δύναμή σου και ποια είναι η ισχύ σου και ποιος είναι ο πλούτος σου. Και αυτό καλείσαι και έχεις υποχρέωση να κάνεις. Να τα πάρεις τα δίκαια και τα δικά σου όλα πίσω. Δεν το θέλεις. Εμείς ζούμε γι' αυτό. Σωστά, κύριε Πουλιατσόγλου, και όπως έχει πει και ο πρόεδρος του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, ο Αρτέμις Όρας, αντίπαλός μας είναι μόνο ο εαυτός μας και όταν τον νικήσουμε και αυτόν, τότε μετά δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
Αυτό ας το αντιληφθεί ο κάθε Έλληνας πολίτης και ας αντιληφθεί, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, ότι η Ελλήνου Συνέλευση είναι για όλους, για όλους τους Έλληνες, ακόμα και για αυτούς που δεν είναι ακόμα μέλη της Ελλήνου Συνελεύσης. Αυτό που πάει να κάνει η Ελλήνου Συνέλευση δεν είναι μόνο για όλη την Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Ο αγώνας που διεξάγουμε είναι παγκόσμιος. Και θα θέλαμε, κύριε Πουλατσόγλου, επειδή σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής μας, να πείτε στους ακροατές και προς όλους τους Έλληνες πολίτες με ποιο τρόπο μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας, αν χρειαστούν να θέσουν κάποιο ερώτημα ή για οποιονδήποτε λόγο να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας ως υποψήφιος βουλευτής. Πολύ σωστά το αναφέρατε, κύριε Αυγέρη. Το γραφείο που έχω ως έδρα είναι το γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης Κοζάνης ΕΣΥ3, είναι Δημοκρατίας 24. Οι ιστοσελίδες, ώστε να μπορούν να με βρει κάποιος, υπάρχει blogspot και όλα τα social media. Το blogspot είναι Γιάννης Πουλατσόγλου, blogspot.com. Και σε όλα τα social media είμαι ο Ιωάννης Πουλατσόγλου, υποψήφιος βουλευτής. Μπορεί να απευθυνθεί και εκεί. Το τηλέφωνο μου είναι το 6978-330-444. Είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο για όλους τους Έλληνες πολίτες, ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα να γνωριστούμε τελικά ποιοι είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε και ποιο σκοπό και στόχο πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Και αυτό δεν είναι τίποτα και κανένας άλλος από το να απελευθερώσουμε όχι μόνο τη ζωή μας, αλλά και τη μητέρα των μητέρων Ελλάς, που αυτοί είναι σκλαβωμένοι εδώ και πάνω από 2.500 χρόνια. Ήταν μεγάλη τιμή να είμαι για ακόμα μια φορά στη συχνότητά σας. Δίκαιη συνέχεια να έχετε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δύναμη φως. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πουλατσόγλου, και δική μας τιμή. Και θα χαρούμε πολύ να αναλύσουμε και άλλα σημαντικά ζητήματα και σε άλλες συνεντεύξεις εδώ στο Διομήδης Ράδιο. Όποτε με καλέσετε, θα είμαι παρόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πουλατσόγλου Ιωάννης, υποψήφιος βουλευτής στο νομό Κοζάνης με την Ελλήνων Συνέλευσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Πουλατσόγλου, όπως και κάθε υποψήφιας και υποψήφιου βουλευτή του φορέα, θα τα παραθέτουμε κάθε φορά στις περιγραφές των βίντεο από τις συνεντεύξεις, όπως αυτά ανεβαίνουν στο κανάλι της περιφέρειάς μας στο YouTube, αρκεί εσείς να πληκτρολογήσετε Κεντρική Περιφερειακή Διοίκηση Στερεάς Ελλάδος Ελλήνων Συνέλευσης, να κάνετε το κλικ στο κανάλι που θα βγει και εκεί θα μπορείτε να βρείτε όλες τις συνεντεύξεις. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενες συνεντεύξεις, όπως αυτές ανακοινωθούν σε όλα τα social media της περιφέρειάς μας. Μέχρι τότε, από όλους εμάς εδώ στο Διομήδης Ράδιο, δύναμη φως, καλή και δίκαιη Ανατολή. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Όταν ενθυμηθείς, η νίκη είναι μόνο δική σου. Ενώνεται το ελάνιο έθνο. Ενώνονται όλοι οι Έλληνες άνθρωποι. Ένωση Ελλήνων. Εδώ και τώρα, όλες οι ψεύτικες ψευτοαυτοκρατορίες κοπήκανε στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Ενώνεται το ελάνιο έθνο. Θυμήσου ποιος είσαι. Μαζί σου αρτέλη και κανείς δεν περιμένει. Όλοι μπροστά καθυλωμένοι, όλοι πρώτη γραμμή. Γιατί το ξέρουν πολλοί, η αλήθεια είναι εκεί. Έχει γραφτεί από το δικό σου χέρι για όλη τη γη. Μπαίνει τώρα σε δράση, μπαίνει σε εφαρμογή. Το θείο σχέδιο από το σύμπαν όπως απ' την αρχή. Πολεμάμε μαζί σου αρτέλη και είναι τιμή σου. Όπως τιμή μας μεγάλη είναι που ήρθες και πάλι. Μητέρα των μητέρων Ελλάδα, τα χέρια των Ελλήνων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Όλες οι ψεύτικες ψευτοαυτοκρατορίες κοπήκανε στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Πρέπει μόνο να θυμηθεί. Αποστασίες να διώξεις και προδοσίες να κόψεις. Το απολώνιο φως στον κόσμο ήρθες να δώσεις. Μαζί σου Αρτέμι μέχρι το τέλος. Σαν σφαίρα πυρός, σαν ένα βέλος. Άνθρωπος μέσα από το φως. Συμπαντικός κωδικός. Ελλάνια οντότητα που έχει φέρει οδός. Που μία είναι η οδός. Σώρας Αρτέμις, τεράστιος Έλλην. Πολεμιστής, τόσα χρόνια ταξιδεύει με κλειδιά και εργαλεία. Δίχως όνομα τέλος, μονάχα με ουσία. Ελληνίδες Έλληνες, ακούτε το ράδιο Διομήδης.
το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης.